Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε μια παρουσίαση της Τρίτης. Παρακαλώ, γράψτε μου στα σχόλια αν ακούγεται καλά, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την παρουσίαση κανονικά, όπως κάθε Τρίτη. Θα πούμε πρώτα την παρουσίαση της εταιρείας, όπως πάει το πρόγραμμα, και μετά θα πούμε μερικά νέα, όπως τα οποία μας δείχνουν κάθε εβδομάδα. Οπότε, να αρχίσουμε την παρουσίαση για να μην χάνουμε χρόνο. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία, είμαι παρουσιαστής της εταιρείας Skyway και κάνω webinars κάθε Τρίτη. Όπως ανέφερα, κάθε Τρίτη αρχικά μιλάω για την τεχνολογία, για όσους δεν τη γνωρίζουν και θέλουν να εξοικειωθούν μαζί της και μετά να φέρω κάποια νέα στο τέλος. Οπότε, θα κάνουμε ένα background ουσιαστικά της εταιρείας για πρώτη φάση. Να πάμε λίγο πίσω. Οπότε, πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε τον κόσμο του μέλλοντος σε έναν πίνακα, 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε, και προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Και εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, που όπως βλέπετε είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Και το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση και η ίδια η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ήδη ξεχνά ότι καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία και καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον μέσω της... και διαβρώνουν μάλλον τα μάρμαρα και διάφορα άλλα κτίρια μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο και κυριό... και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή συνδέοντας το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία επίσης λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή των αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν ουσιαστικά προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες ή άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως, οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η κατανάλωση των υλικών είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του πρώτου δρόμου με αυτό το σχεδιασμό, δηλαδή ανάποδα, έγινε τον περασμένο αιώνα στη Γερμανία και τόσες μέρες μας στην Κίνα, όπου το τραμ μετροχούς διαφέρει από το τραμ του εδάφους, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως και είναι η μόνη διαφορά. Εδώ στην αριστερή εικόνα έχουμε το τηλεφερίκ και δεξιά έχουμε τα αέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή Τεχνολογιών Χωρίς Skyway, τον Ανατόλη Γνίτσκι, που μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών
η οποία δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε γενικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης τα οποία στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε μια διατομή, μια σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να δείτε από τι αποτελείται, καθώς και το πιο σημαντικό της κομμάτι, της χορδές, οι οποίες με την εξαιρετική αντοχή τους εξασφαλίζουν την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στερηγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστείς, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα μπορεί να υπομείνει και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές συντομών γραμμής, η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Εδώ βλέπουμε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη και εδώ την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, ο Ανατόλη Γιουνίτς, και εργάζεται σε αυτό το έργο εδώ πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς η μεταφορά χορδής μπορεί να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, ως μια καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα όμως με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, το όπου βλέπουμε ότι στο πρώτο εικονίδιο απεικονίζεται το πρώτο όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, όπου παίρνει μέχρι 14 άτομα και φτάνει 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το δεύτερο, το οποίο είναι για υπεραστική χρήση, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει μέχρι 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο επίσης τίθεται συχνά, είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Το διάγραμμα αυτό δείχνει ουσιαστικά το σύστημα της επικινδυνότητας που έχουν όλα τα μέσα μεταφοράς και βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν καταλάβει οι οδικές μεταφορές, τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά και μετά ακολουθούν άλλες μεταφορές όπως το σιδηρόδρομο, ο σιδηρόδρομος, το τραμ, το τελεφερίκ. Μάλλον είναι πρώτο τελεφερίκ και μετά είναι το μετρό. Και τέλος το Skyway, το οποίο σύμφωνα με το διάγραμμα έχει το μικρότερο ποσοστό. Δηλαδή είναι το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο σε σύγκριση με τα άλλα οχήματα. Μέσα μεταφοράς καλύτερα. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε δάφους ή ακόμα να γίνει εκρήξη σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να παρθούν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, όπου δηλαδή πάνω σκεφαλούχες δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες κτλ. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα αναλύσω το καθένα ξεχωριστά. Και αυτά είναι τα εικονίδια στα οποία θα βασιστούν τα διαγράμματα. Και ας αρχίσουμε. Οπότε βλέπουμε στο πρώτο τις κεφαλούχες δαπάνες και μπορείτε να δείτε ότι την πρώτη θέση την καταλαμβάνει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση, όπου έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση, όπως ανέφερα. Με το μεγαλύτερο ποσοστό
ό,τι αφορά τα έξοδα και παρατηρήστε ότι το Skyway φτάνει, έχει το μικρότερο ποσοστό εδώ. Συνεχίζει στις λειτουργικές δαπάνες να έχει το όχημα μαγνητικής όρεσης πάλι την πρώτη θέση και να ακολουθούν άλλα μέσα μεταφοράς, όπως τα οχήματα, τα οδικά οχήματα και το τρένο, αν δεν κάνω λάθος. Και τέλος, το Skyway με το μικρότερο ποσοστό όσο αφορά τις λειτουργικές δαπάνες. Μετά συνεχίζουμε στην περιβαλλοντική μόλυνση, όπου την πρώτη θέση εδώ βλέπουμε ότι έχουν καταλάβει τα οδικά οχήματα, αυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Και βλέπουμε ότι το μικρότερο ποσοστό το καταλαμβάνει πάλι το Skyway. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μεταφοράς, το οποίο θα ήταν καλό να το λάβουμε υπόψη, δεδομένου ότι στην εποχή μας έχουμε τεράστιο πρόβλημα όσο αφορά την περιβαλλοντική μόλυνση και τα σχετικά. Σε αυτό το διάγραμμα, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπετε ότι το Telferic καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μετά μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπετε όμως ότι αντιστρέφονται τα νούμερα σε εισαγωγικά, δηλαδή είναι θετικό το ότι το Skyway έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τη μεταφορική ικανότητα. Δηλαδή, τα προηγούμενα διαγράμματα είχαν αρνητική σημασία, ενώ αυτό έχει θετική σημασία. Και βλέπετε ότι εδώ, δηλαδή, στα αρνητικά είχε το μικρότερο ποσοστό και στο θετικό είχε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, κάτι το οποίο θα έπρεπε πάλι να το λάβετε υπόψη. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβεβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και αυτές είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκυματίων καθώς και μικρών φορτίων. Θα αναφέρουμε περισσότερα πράγματα στη δεύτερη παρουσίαση πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα όμως, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ, και μιλάω για τον επιστήμονα ο οποίος κατασκεύασε, ουσιαστικά συνέλαβε πρώτα την ιδέα και οργάνωσε όλο αυτό το έργο. Και για να τον βοηθήσουν σε αυτό το έργο, ιδρύθηκε στο Μίνσκ, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Units Extreme Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία αυτή εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Και αυτοί ουσιαστικά κουβαλάνε το έργο και το κατασκευάζουν με τη βοήθεια των επενδυτών. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, τα οποία είναι εμπορευματικά κυβερνητικά, αστικά και κυπριαστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ΕΚΑΤΕΧΝΑ ΠΑΡΚ, όπου είναι
ο πρώτος χρόνος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Και εκεί πέρα κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕΣ χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία ήδη έχουν επενδύσει και να ενημερωθούν σχετικά με τις πρόοδες που έχει κάνει η εταιρεία. Φέτος μόνο, όπως σίγουρα γνωρίζετε, το ΕΚΑΦΕΣ δεν θα γίνει στη Λευκορωσία, αλλά και γενικά δεν θα γίνει. Θα γίνει όμως, η Skyway θα πάρει μέρος στη διεθνής παρουσίαση ουσιαστικά τεχνολογιών στο Expo στο Ντουμπάι, όπου θα παρουσιάσει η εταιρεία μας εκεί πέρα και τη δικιά της τεχνολογία. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Εμμυράτο της Σάρτζα συγκεκριμένα. Και το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβλημα που θα γίνει υπό το ποριακή θέση του ομίλου εταιριών, Skyway για την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη επίδειξη το ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη και καθώς αυτή η τεχνολογία ενσωματώνεται εύκολα, αλλά και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν οι ίδιες στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές μόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά, οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και τώρα πάμε μια σύντομα στην δεύτερη παρουσίαση, όπου είναι σχετικά με τα νέα τα οποία έχουν γίνει τον προηγούμενο, αλλά και αυτόν τον χρόνο. Οπότε, θα σας αρχίσουμε με το ότι το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατεχναπάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεγρήγορο μοντέλο γίνεται ακόμα συζήτηση για το σε ποια χώρα θα εκτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων, έτσι ώστε να γίνει η πιστοποίηση ταχύτητας που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα και έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η ταχύτητά του φτάνει συνολικά τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και το δεύτερο όχημα είναι το Unibus, το οποίο έχει χωρητικότητα 25 επιβατών. Και ένα δεύτερο έργο, το οποίο ετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο, προβλέπει ένα τρένο, το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus, συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και πιστοποίηση γραμμής φορτίου, καθώς και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και έκθεση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience, καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Σάρτζα. Δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, όπου σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσκι, η εταιρεία έχει σε σχέδιά της να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου εκεί θα εκπαιδεύονται οι ειδικοί. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης.
Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτσα προς το λιμάνι Χορφακάν. Επίσης, να θυμηθούμε ότι το ECODOM έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Phoenician Stream Technologies στη Σάρτσα, όπου η πρώτη είναι ότι το ECODOM είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον είναι ότι το ECODOM είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει οι πράσινες τεχνολογίες μαζί με την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών το επισκέφτηκε και ο Σέιχ Σουλτάν Μπιν, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων και κυβερνήτη της Σάρτζα. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείς και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων, ο Γιουνίσκι σχολιάζει ότι το πρώτο Container Skyway έχει πολύ φθηνό κόστος μεταφοράς, καθώς κοστίζει $1 ανά 100 τόνους ανά χιλιόμετρο, το οποίο ποσό είναι και σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Για την κατασκευή ενός χιλιόμετρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτή των αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή των τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστου μεταφοράς 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια. Και αν το συγκρίνουμε μαζί με την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου, σύγχρονο αυτοκινητόδρομο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, θα δούμε ότι είναι πολύ πιο δαπανηρό, πιο δαπανηρός αυτοκινητόδρομος, καθώς κοστίζει περίπου $30 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και άμα το συγκρίνουμε με τα ξαδέλφια του ουσιαστικά, δηλαδή μετρό και τρένα, θα δούμε ότι το περαστικό μετρό του Ντουμπάι κόστησε στη πόλη περισσότερο από $120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το monorail του Seattle κόστησε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο και το Shonan monorail στην Ιαπωνία κόστησε πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Μπορούμε να δούμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν με το Skyway, πόσο πιο ψηλή είναι η τιμή ένα χιλιόμετρο. Και εδώ, άμα βλέπουμε αυτή τη σύγκριση, μια απλή σύγκριση ανάμεσα στο Skyway και στο Monorail, θα δείτε ότι σχετικά με την απόσταση της διαδρομής στο Skyway έχουμε, λέει ότι είναι not limited, δηλαδή δεν έχει περιορισμό, ενώ στο Monorail είναι έως 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με τη μέγιστη ταχύτητα του Skyway, το οποίο φυσικά το μοντέλο το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail περίπου τα μισά, δηλαδή 70. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια βλέπουμε ότι στο Skyway έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ στο monorail έχουμε βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένο αέρα. Σχετικά με την απόσταση της κίνησης των οχημάτων, βλέπουμε ότι στο Skyway είναι από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα, ενώ στο Monorail είναι από 5 έως και 20 λεπτά. Και τέλος, σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς, βλέπουμε ότι
ότι στο Skyway είναι, μπορεί να μεταφέρει έως και 500,000 βάτς κάθε μέρα, ενώ το monorail έως και 137,000. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές Skyway σε όλο το πλανήτη από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Τώρα δώστε μισό λεπτάκι για να πάμε στην επόμενη παρουσίαση. Τώρα, συγγνώμη μια στιγμή. Ναι. Τώρα πάμε λίγο στα πιο πρόσφατα και επίκαιρα νέα τα οποία έγιναν αυτό το χρόνο. Όπως γνωρίζετε, ο Φεβράτης Γενικός Σχεδιαστής Skyway Ανατολή Γινίτση έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία. Η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά αφορά το νέο γραφείο στη Λευκορωσία και ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unity Stream Technologies βρίσκεται εκεί, σε αυτό το κτίριο. Συνολικά, η εταιρεία έχει 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες και οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές της εταιρείας. Δηλαδή, εσείς. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά τώρα με την παραγωγή, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχει εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων καθώς και 7 αξώνων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στη Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού. Και αυτή η παραγωγή επίσης ανήκει στους επενδυτές της εταιρείας. Τώρα, σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίσω στο Εκατέχνα Πάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή για τα βαριά οχήματα. Στα Εμιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρόμων μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκεύασε η εταιρεία επίσης άλλα 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της, τα οποία φυσικά αυτά τα εργοστάσια δημιουργήθηκαν, αλλά και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από το μηδέν με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών. Και όλα αυτά μάλιστα έγιναν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς φυσικά, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσουμε πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζει η εταιρεία ουσιαστικά. Αυτά δεν είναι σχέδια που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι σχέδια τα οποία ήδη η εταιρεία επεξεργάζεται. Η μάρκα Skyway, η Unitsky Stream Technologies είναι η εταιρεία ρίζας. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Και η Skyway Community είναι αυτή που μαζεύει χρήματα από τους επενδυτές, τα οποία και δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα ακίνητα που έχει η Unitsky Stream Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας. Το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για τη δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προσφανώς το στάδιο αυτό, το 15ο, μπορεί να διαρκέσει και 2 χρόνια. Σχετικά με τη διαδρομή υψηλής ταχύτητας, ξεκινήσαμε μία δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερ υψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία, εάν μας αρνηθούν την
πρόταση έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όμως εκεί πέρα η κατασκευή είναι φυσικά πολύ πιο υψηλή από την στη Λευκορωσία. Και τώρα σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και λίγο αργά. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές και ο ίδιος ο Γιουνίσκι δηλώνει ότι αυτό θα συμβεί φέτος. Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια και για να κλείνουμε με αυτή την παρουσίαση και να πάμε στα νέα για να τελειώσουμε. Σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 και όχι λιγότερο θα πρέπει να φτάνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα παράλληλα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και τώρα πάμε λίγο στα νέα. Τώρα έτσι δεν είχαμε κάποιο νέο αρκετά σημαντικό για αυτή την εβδομάδα, όπως την προηγούμενη εβδομάδα που είπα αρκετά πράγματα μαζί. Είναι ουσιαστικά μία ανακεφαλαίωση με μερικά πράγματα, θα σας τα αναφέρω. Έχω ανεβάσει, όπως κάθε φορά, στα chat τα νέα στην αγγλική γλώσσα, που και πιστεύω επειδή είναι μερικών ημερών, μπορείτε να βάλετε την ελληνική γλώσσα και πιστεύω ότι θα τα βρείτε και μεταφρασμένα στα ελληνικά. Οπότε, ένα νέο το οποίο δημοσιεύτηκε πριν μερικές μέρες είναι ότι το Air είναι το επόμενο βίντεο στο οποίο λέμε τι ενδιαφέρον συμβαίνει στο έργο Skyway και το Skyward Community τις τελευταίες εβδομάδες. Σε αυτό το άρθρο θα δείτε και μπορείτε να δείτε και το βίντεο. Όπου και να συνεχίσω ότι τα βασικά θέματα είναι ότι η τεχνολογία Skyway έχει πιστοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Unitsky Stream Technologies παρουσίασε τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου των εργασιών της εταιρείας το 2020. Ένα άρθρο σχετικά με τη μεταφορά Skyway έχει δημοσιευτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νότιας Κορέας, το Chosun Biz. Και κάτι το οποίο ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα, στην προηγούμενη παρουσίαση, είναι ότι η προσφορά για τα πρόσωπα του μέλλοντος, το Faces of the Future, είναι και πάλι ανοιχτή για επενδύσεις. Να υπενθυμίσω όμως ότι σήμερα είναι η προτελευταία μέρα, είναι μέχρι αύριο, ήταν μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Και για να μην χάνετε την επόμενη ανασκόπηση του βίντεο, ουσιαστικά μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι του Skyward Community στο YouTube και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Εκεί πέρα στο κανάλι τους ανεβαίνουν πολλά βιντεάκια σχετικά με τα νέα της εταιρείας και μπορείτε, άμα ενδιαφέρετε και ενδιαφέρεστε, να τα παρακολουθήσετε. Και αυτά είχαμε για αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη κανονικά στις 8 η ώρα. Και μέχρι τότε σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι καλή εβδομάδα και τα λέμε την επόμενη φορά.